θέλει σκληρή σύγκρουση και σκληρή αντιπολίτευση. Εάν με εκλέξετε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, σας διαβεβαιώ, δεν θα ξανακοιμηθεί ήσυχος βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας ούτε μία μέρα. Εάν θέλετε συνενέσεις, συγκυβερνήσεις και χάδια, σας παρακαλώ πολύ να μην με ψηφίσετε. Γιατί δεν έχω σκοπό να κάνω τίποτα από αυτά. Εγώ πιστεύω ότι με την αριστερά μόνο ένας δρόμος υπάρχει για τους σοβαρούς ανθρώπους. Σκληρή και αντισόφητη σύγκρουση. Τώρα για να είναι η Νέα Δημοκρατία ισχυρή να τα κάνει αυτά, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει γρήγορα. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει προς τα έξω ότι είναι ένα γερασμένο κόμμα. Δεν τις αξίζει γιατί οι ιδέες μας είναι εντελώς φρέσκες. Αλλά δείχνει νοθροί. Μέχρι να πάρω ή να κάνω μια απόφαση, μια δράση, έχει αλλάξει τη ζωγραφία της μέρας 4 φορές. Τώρα φτιάχνει όπως παλιά. Δηλαδή τώρα για αυτό ένα απλό παράδειγμα κανονικό, το πιο απλό. Για να βγάλουν μια ανώδυνα δελτίο τύπου πρέπει να το στείλει στην Κρούνα, το εγκρίνει το κεντρικό γραφείο τύπου. Μη τυχόν και γίνει κανένα λάθος. Κάνει και καλά, τι έγινε δηλαδή. Τι έγινε. Τώρα οι ειδήσεις της ημέρας αλλάζουν ένα τρίωρο. Δεν είναι καν ειδήσεις 24ωρο. Και η Νέα Δημοκρατία κινείται ακόμα ένα σχήμα στο τηλέγραφο. Εγώ με την εικόνα που είδαμε με τις υπογραφές που έτρεχα, ένα δεν σκέφτηκε με ρωτήσει. Καλά, ένα mail δεν είχε να στείλει. Το κόμμα μας δεν αναγνωρίζει τα email, μόνο αν πας αυτό το πρόσωπο που έκανε αιτήσει. Το email το θεωρεί όχλο του διαβόλου, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Μην γελάτε καθόλου. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία 2015. Η Νέα Δημοκρατία για να πάει μπροστά πρέπει να κάνει εξής κινήσεις. Πρώτον, πρέπει να δώσει ευκαιρία και σε άλλους ανθρώπους. Έχουμε χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα που έχουν όρομα και χρειάζονται κάποιες ευκαιρίες. Πρέπει να δώσουμε και σε άλλους ανθρώπους ευκαιρίες να αναδειχθούν. Δεύτερον, οι τοπικές μας και νομαρχιακές επιτροπές δεν μπορεί να είναι απλώς διακοσμητικές ταμπέλες για να θυμόμαστε πρώτων εκλογών για να μαζεύουμε εκλογικούς αντιπροσώπους. Πρέπει να ακούμε τη φωνή της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να δώσουμε την αίσθηση στον κόσμο ότι αν μπει και γραφτεί σε μία νομαρχιακή, σε μία τοπική, θα έχει κάτι να κάνει. Ο λόγος του θα αρχίσει να μετράει. Μόνο έτσι θα αρχίσει ο κόμμα να ξαναασχολείται με τη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως πρέπει να δώσουμε το ιδεολογικό μας στίγμα. Και εκεί, αν θέλετε, έχουμε μία διαφορά μας συμμοψηφίζουμε. Ακούστε. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Δεν δίνουμε εξετάσεις στην αριστερά γι' αυτό. Είναι τιμή μας και καμάρι μας που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, γιατί αυτό μας αρέσει και σε αυτό πιστεύουμε. Έτσι. Μας αρέσει η πατρίδα μας. Ακούμε τον εθνικό ύμνο και συγκινούμεθα. Κανένας από εσάς, εάν άκουγε τον εθνικό ύμνο σαν τον άγνωστο στρατιώτη, δεν θα στεκόταν στο κόντρο Τσίπρα προθέσει. Κανένας. Αυτόματα. Μόλις θα ακούω τον εθνικό ύμνο στον άγνωστο στρατιώτη, θα ήσασταν προσοχή. Είναι έτσι δεν είναι. Έτσι. Θα ήταν κανείς από εσάς με τα χέρια στις τσέπες και αντά τα πόδια να παίζει ο εθνικός ύμνος και κοιτάει τον άγνωστο στρατιώτη. Κανένας σας. Δεν δίνουμε εξετάσεις στην αριστερά γιατί αγαπάμε την πατρίδα μας και αγαπάμε τα σύμβολά της. Δεν αντιμετωπίζουμε την αριστερά με φόβο. Θα πάμε να επανακαταλάβουμε την ιδεολογική μας κυριαρχία. Και τότε θα κυβερνήσουμε σωστά τον τόπο και θα φύγουμε από τη μιζέρια. Και θα πω και το τελευταίο και μετά πάμε σε όλα τα απαντήσεις. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην νοοτροπία της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς που βγαίνει στην Ελλάδα. Είναι η βασική διαφορά μας με την αριστερά. Και πιστεύω μετά από αρκετό χρόνο το παρατηρώ, είναι το μεγαλύτερο συγκριτικό του πλεονέκτημα εναντίον μας. Θα σου πω λοιπόν τι εννοώ με μερικά παραδείγματα. Το 2008 οι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν ότι ο πεθερός του Γιώργου Βουλιαράκη είχε φτιάξει μια εταιρεία και βάλει τα κίνητα πάνω στην εταιρεία για να κερδίζει φόρους. Νόμιμη πράξη. Ας να το ρωτούν σε όλα τα πάνελ τι συμβαίνει με αυτή την εταιρεία. Κάποια στιγμή αυτός εκνευρισμένος είπε, μα ό,τι εννοώ είναι και ηθικό. Τον βρίζανε κανένα δύο εβδομάδες, άσαν οι μισοί νεοδημοκράτες να λένε στα τηλεοπτικά παράθυρα ότι είναι πρόεδρος ο Βουλιαράκης, τον έβαλε ο Καραμαλής. Εγώ δεν πήγα τον Βουλιαράκη, είναι φίλο μου, έχω ζήσει τους φορές. Ξέρω όμως, θέλω να είμαι δίκαιος με τους ανθρώπους, ότι η Κόσκο, ένα εκπληκτικό επιτυχημένο παράδειγμα της κυβερνήσεως του Κώστα Καραμαλή, έγινε με υπουργό ναυτιλίας τον Βουλιαράκη και ξέρω ότι είχε ολοκληρώσει την πώληση του λιμένα στο Θεσσαλονίκη στη Χάντισον, που αν το είχε υπογράψει η Ελλάδα και άλλη μοίρα. Γιατί είχαμε την Κόσκο στον Πειραιά,
τη Χάτσον στη Θεσσαλονίκη, θα είχαμε γίνει το Ευρωπαϊκό Διαμετακομιστικό Κέντρο. Μεγάλο πράγμα. Αυτό θα άνοιγε ανακαστικά τον δρόμο στους σιδηροδρόμους, θα έκανε πολλές θέσεις εργασίας. Αυτό δυστυχώς όταν πετάγαμε ο Βουλγαράκης δεν το προχωρήσαμε. Αν δεν μένω τον Βουλγαράκη, το λέω ως παράδειγμα. Εγώ σου λέω ότι ο Βουλγαράκης είχε κάνει λάθος. Ήταν άσχημο αυτό που έκανε. Ήταν αλήθικο αυτό που έκανε. Είναι δυνατόν οι πρώτοι που τον έδιναν να είναι δημοκράτες. Τι ήταν παράδειγμα τώρα. Βγάζει ο Λευτέρης το θέμα της κυρίας Βαλαβάνη. Πείτε μου έναν Σιριζέο που έχει δείξει σαν ένα κανάλι την τροπή στη Βαλαβάνη που το έκανε αυτό. Δείξτε μου έναν. Να βρείτε. Δεν μου λέτε. Βρήκατε τώρα το Φλαμπουράρι. Το Φλαμπουράρι δεν είναι μόνο αλήθικο, είναι και παράνομο. Δεν μου λέτε, βρείτε μου έναν Σιριζέο που έχει βγει και έχει κάτι κάτω του Φλαμπουράρι. Ο Σταδάκης, ένα εκατομμύριο για αυτό. Ο Τσίπας τον κάλεσε, σωστά. Αν ήταν ο Φλαμπουράρης υπουργός, αν τον Αμιενάκη, τον είχε κάνει Αμιενάκη. Εγώ θα πω για τον εαυτό μου. Όταν πέρσι το Σεπτέμβριο, εκεί το κατάλαβα και σας το λέω τώρα. Είπα σε μία εκπομπή, όταν είμαι βαρεμένος θα πατήσουμε το κουμπί και εγώ θα πάω λεπτά με τράψα σε κάποιον αφήσω να μου φάτε στα λεπτά. Καλό το μα, κακό το μα, το μα. Εντάξει, ότι δικαιώθηκα από την ιστορία, δικαιώθηκα. Αλλά θέλω να πω ότι μπορεί να μην έπρεπε για πολύ να το πω, αδερφέ. Μπορεί να μην έπρεπε. Δεν έπρεπε. Εγώ δεν έπρεπε. Εγώ είμαι μαζί σου. Έχουν αρχίσει τα κανάλια με σκίζουν τρεις μέρες. Μα έβγαλα κάθε μέρα στα κανάλια οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τι γνώμη έχετε δηλαδή του κ. Γεωργιάδη, αυτοί με σκίζαν περισσότερο. Κάποια στιγμή λοιπόν, σκέφτηκα το εξής, δεν πειράζει, εγώ δεν μαθαίνω τίποτα, ξέρετε, είμαι φοβερά χοντρό, πέτσος, θα το ακούω, θα ακούω, μια άλλο, μια άλλο, καθώς. Δεν με νοιάζει, είναι η φύση μου, τελικά, δεν με νοιάζει. Γιατί είπατε, τι πρέπει να λέτε για μένα, ξέρετε, δεν θα βρω. Και δεν κρατάω και καμία κακία, δεν έχω διαθέτα καθόλου. Προσέξτε όμως. Σκέφτομαι, παιδί, μάλλον εγώ το έχουμε, πρώην υπουργός. Νυν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής. Δεν έχω την παραμικρή προστασία από το κόμμα μου, στο λάθος μου. Φαντάσου να είσαι ένα μεσαίο τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί θα σε πάντα πειράγα, δεν έχει καμία ελπίδα να βγει. Μα να ακούστε. Έτσι δεν φτιάχνονται οι μεγάλες ομάδες. Οι μεγάλες ομάδες φτιάχνονται με ένα σύνθημα που λένε οι Αμερικανοί πεζοναύτες. Leave no prisoners behind. Αν εμείς έχουμε κάποιον μέσα μας κακό που θέλουμε να βγάλουμε από την ομάδα μας, θα τον βγάλουμε εμείς. Δεν θα τον βγάλουμε για τον στοχοποιήσει ο αντίπαλο βουλευτή. Ή για να στοχοποιήσω τάδε εκδοτικό συγκρότημα ή για να στοχοποιήσω τάδε δημοσιογράφος. Και θα ξέρουμε εμείς να ελέγχουμε τους δικούς μας. Αλλά προς τα έξω θα είμαστε μια ομάδα μπετόν αρμέ. Για να ξέρει ο καθένας από εμάς θα βγαίνει να δώσει μάχη. Επειδή στις μάχες γίνονται και οι στραβές. Αν συμβεί σε αυτόν η στραβή, η ομάδα θα είναι στο πλάτι να το βοηθήσει. Έτσι. Και αυτή η έννοια της ομάδος δεν μένει μόνο για τηλεοράσεις για αυτά, αλλά πρέπει να περάσει σε όλη την, σε όλες τις βαθμίδες. Δεν μπορεί να δούμε μια εκλογική μάχη όλοι μαζί και μόλις κάποιοι πάρουν τους καρέκλες να κλείνουν τα κινητά ή να αλλάζουν αριθμό. Δηλαδή αυτό είναι, θυμίζει την τακτική ή όλοι μαζί θα δοξαστούμε ή μόνος θα πεθάνουμε. Αυτό δεν γίνεται. Αφόσον δίνουμε όλοι μαζί μια μάχη, είμαστε μαζί και στη συνέχεια όταν έχει έρθει η όποια επιτυχία. Αυτό είναι μείζον, γιατί μόνο έτσι θα μας ξαναβρούμε όλους μαζεμένους για να δώσουμε την επόμενη μάχη. Αλλιώς κάθε φορά θα είμαστε και όλοι ένα λιγότερο. Με τέτοιο πνεύμα ομαδικότητας, με τέτοιο πνεύμα αλληλεγγύης, με τέτοιο πνεύμα οργάνωσης και με τέτοιο πνεύμα ιδεολογικής περηφάνειας και την εξουσία θα πάρουμε πάρα πολύ γρήγορα και την Ελλάδα θα φτιάξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Και η Νέα Δημοκρατία θα γίνει το κόμμα που το ψηφίζουν οι νέοι που τώρα δεν το ψηφίζουν γιατί δεν το σέβονται. Εδώ θα έπρεπε να μας σέβονται. Γιατί όντως το κόμμα μας είναι το κόμμα που έχει δικαιωθεί σε όλες τις μεγάλες ιστορικές επιλογές της Ελλάδος. Αλλά αυτό το ξέρει τον κανένα έξω από εμάς. Έτσι. Τέτοια Νέα Δημοκρατία θα να φτιάξω και αν με ψηφίσετε, αυτή τη Νέα Δημοκρατία θα φτιάξω. Θέλω να πω, πριν περάσω στην πρώτη ερώτηση, να ετοιμάζεστε, δεν θέλω ντροπές, να ξέρετε ότι η αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία στηρίχθηκε στην περίφημη διαδικασία του τι σα ωρεύει βούλετε. Έτσι φτιάχνουν οι μεγάλες ομάδες. Δεν είμαστε μόνο εμείς που μιλάμε, είμαστε και εμείς που ακούμε εσάς να μιλάτε. Λοιπόν,
Θέλω να ευχαριστώ και τον Μανώλη του Κεφαλογιάννη, γιατί μου έστειλε μήνυμα πριν έρθω εδώ, είναι στην Ξέρια. Και θέλω να ξέρετε ότι παρά την εικόνα που βγάζουν τα κανάλια του τρογόμαστε και όλα αυτά, στην πραγματικότητα είμαστε αγαπημένοι στην Αλβανία. Θα το ξέρω, είμαστε πραγματικά αγαπημένοι. Και η κοινοβουλευτική μας ομάδα γενικά δεν έχει μεγάλη κρίνη μεταξύ μας. Το πρόβλημα μας δεν είναι ότι είμαστε αγαπημένοι. Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν είμαστε συντονισμένοι. Δεν έχουμε ένα κοινό τρόπο δράσης για να αυξάνουμε πολλαπλασιαστικά την ισχύ μας. Αυτό είναι που μας λείπει. Και αν έχω κρίνει εκφαλή για τη Μαδρίτη, που είπατε, ίσως να είδα τη δήλωσή μου τότε, είναι μόνο για ένα λόγο. Για να πω κάτι κακό για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και φίλο μου πάρα πολλά χρόνια. Αλλά γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι για να πάει μπροστά η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνουμε ομάδα. Όταν πάμε σε μια αποστολή, πρέπει να μαζευόμαστε όλοι μαζί και να δίνουμε τη δράση μας όλοι μαζί. Έτσι μας σέβονται και οι άλλοι. Οι Δάλλος είμαστε σκορποχώροι. Και η Νέα Δημοκρατία δίνει την εντύπωση ότι είναι σκορποχώροι. Και έτσι δεν κερδίζονται οι μεγάλες μάχες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στις ερωτήσεις. Λοιπόν, ποιος θα πάρει το λόγο. Δυνατά και καθαρά. Κύριε Γεωργιάδη, δεν θέλω να κάνω ερώτηση σε εσάς, θέλω να κάνω μια διαπίστωση. Για μένα και για όλους τους δεξιούς, μόνο δεξιούς, είστε η αιχμή της παρατάξης, η αιχμή του δόρατος της παρατάξεως. Ευχαριστώ. Μάλλον. Ευχαριστώ να πω κάτι. Γιατί δεν θέλω να το αφήσω αυτό το δεξιάς έτσι. Ακούσαν, η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιά παράταξη. Έτσι. Η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιά παράταξη. Εκτείνεται όπως ακριβώς το όρισε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην Δυτική του Διακήρυξη. Από τη δεξιά έως την πατριωτική αριστερά. Όλοι έχουμε θέση στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι, όλοι. Κανένας δεν θέλει να περιορίσει ιδεολογικά τη Νέα Δημοκρατία και σίγουρα όχι εγώ. Εγώ το μόνο που διεκδικώ είναι ένα. Ας πω ποιο είναι. Να μην τρεπόμαστε. Ας το πω εγώ. Εγώ λέω ένα πιο πράγμα μόνο. Ακούστε, κύριε. Εγώ έτυχε να είμαι δεξιός. Ο λευτές μπορεί να είναι κεντρός. Ο μάχημος μπορεί να είναι και ο δεξιός. Μαζί είμαστε.